Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Προκαταρκτική έρευνα διέταξε την Τετάρτη η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά την ανίχνευση ραδιενεργών ιατρικών αποβλήτων στο Χιτά Μαυροράχης. Πάντως, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας εκτιμά ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους εργαζόμενους. Ο Εισαγγελέας Πλημμυλιωδικών Θεσσαλονίκης, αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος, Ευάγγελος Μαδεμλής, διέταξε να διενεργηθεί προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να διερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις της έκθεσης σε κίνδυνο και της ρύπανσης περιβάλλοντος. Η έρευνα κατατέθηκε στην ασφάλεια Θεσσαλονίκης. Όπως έγινε γνωστό, τις τελευταίες μέρες ανοιχνεύτηκαν από ειδικό μηχάνημα παρακολούθησης των απορριμμάτων στο Χιτά Μαυροράχης ποσότητες ραδιενεργών αποβλήτων σε 5 φορτία των Δήμων Θεσσαλονίκης, Θέρμης και Ευόσμου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρμοδίων, τα ραδιενεργά αυτά στοιχεία προέρχονται από ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ή ιατρία. Επίσης, χθες οι εργαζόμενοι του Συνδέσμου ΟΤΑ Νομού Θεσσαλονίκης έθεσαν θέμα ασφάλειας για τους υπαλλήλους του Χιτά. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε πάνω στο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Στάθης Σαυραμίδης. Η Αντιδημαρχία επικοινώνησε ήδη για το συγκεκριμένο θέμα με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και έλαβε τη διευκρίνηση ότι δεν τίθεται θέμα ασφάλειας των εργαζομένων, δήλωσε. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Χρήστος Χουσιάδας, εξήγησε ότι τα ραδιοϊσότοπα που χρησιμοποιούνται στην πυρηνική ιατρική είναι βραχύβια και πάβουν να εκπέμπουν ακτινοβολία έπειτα από μερικές μέρες. Όπως ανέφερε μάλιστα ο κ. Σαυραμίδης, ραδιενεργά φορτία που αρχικά δεν έγιναν δεκτά στο Χιτά και επιστράφηκαν στο Δήμο, δεν ενεργοποίησαν το ειδικό μηχάνημα μέτρησης ραδιενέργειας όταν ξαναγύρισαν στο Χιτά μία εβδομάδα αργότερα. Επιστολή στον Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου σχετικά με τη διαχείριση του ΕΣΠΑ έστειλε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτης Ψωμιάδης με κοινοποίηση στους Υπουργούς Περιφερειακής Ανάπτυξης Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση και όλους τους Περιφερειάρχες της χώρας. Στην επιστολή του, ο Περιφερειάρχης αναφέρεται στην καθυστέρηση να μετεβαστεί η αρμοδιότητα διαχείρισης του ΕΣΠΑ στις αιρετές περιφέρειες τον Ιανουάριο του 2012 από τον Ιούλιο του 2011, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Δεν είναι δυνατόν οι μικροί πρωθυπουργοί, όπως η ίδια η κυβέρνηση χαρακτήρισε εξ αρχής τους αιρετούς περιφερειάρχες, να μετατρέπονται απλά σε διεκπαιρεωτές κυβερνητικών αποφάσεων για ζητήματα της περιφέρειας. Δεν είναι δυνατόν οι αιρετές περιφέρειες να μην διαθέτουν πόρους, καθώς ακόμη και η κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων γίνεται εξ ολοκλήρου από την κυβέρνηση, τονίζει την επιστολή του κ. Ψωμιάδης. Ο Περιφερειάρχης ζητά από τον Πρωθυπουργό να επιταχυνθεί η διαδικασία μεταβίβασης αρμοδιότητας για τη διαχείριση του ΕΣΠΑ στις περιφέρειες, αναφέροντας ότι διαφορετικά είναι προτιμότερο να παραμείνει στο κράτος. Σας ζητώ να μην επιστρέψετε τον αποκλεισμό της αιρετής περιφέρειας από την κατανομή του ΕΣΠΑ. Η ελληνική περιφέρεια δεν αντέχει άλλη υποβάθμιση, δεν αντέχει άλλη ομοιρία από τον αθηναϊκό συγκεντρωτισμό, καταλήγει στην επιστολή του ο κ. Ψωμιάδης. Θα πάμε τώρα, θα επανέλθουμε στο θέμα των ραδιενεργών στο Χιτά της Μαυροράχης. Θα ακούσουμε τον αντιδήμαρχο Θέρμης, τον Θόδωρο Γκουστίλη, τον πρώην δήμαρχο Μίκρας. Καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και Χριστός Ανέστη σε όλους να ευχηθώ, κύριε Γκουστίλη. Αληθώς Ανέστη, να είστε καλά. Τώρα τι γίνεται με αυτά τα ραδιενεργά υλικά, τι στείλατε εν πάση περιπτώσει στο Χιτά και σας το γύρισαν πίσω, για να καταλάβουμε κι εμείς, γιατί δεν έχουμε καταλάβει. Εκείνο που γίνεται στο Χιτά, γίνεται ο έλεγχος σε κάθε απορρομματοφόρο. Ναι. Ο Δήμος Θέρμης, όπως ξέρετε, έχει τουλάχιστον πάνω από 3 κλινικές ιδιωτικές που παίρνουμε τα απορρίμματα. Και στον έλεγχο που έγινε, εκεί έστω και οριακά σε κάθε έλεγχο, αν υπάρχουν μη απορρίμματα, βρίσκονται και ελέγχονται και επιστρέφονται πίσω στις κλινικές αυτές που κακώς ρίχνουν τα απορρίμματά τους, στα απορρίμματά τους ρίχνουν και πράγματα τα οποία είναι απογορευτικά για την Μαυροράκη. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο σχεδιασμός για τη διαχείριση των συγκεκριμένων αποβλήτων, κύριε Γκουστίλη, και νομίζω ότι το ερώτημά μου είναι ξεκάθαρο. Δεν μιλώ για τα αστικά απορρίμματα, μιλώ για τα συγκεκριμένα αυτά σκουπίδια από κλινικές και από ιατροδιαγνωστικά κέντρα. Παρακαλώ. Η ευθύνη του Δήμου είναι μόνο για τα απορρίμματα. Υπάρχει σχεδιασμός και για τα νοσοκομεία και για τις κλινικές που δεν μπορούν τα απορρίμματα αυτά να έρχονται και να πηγαίνουν. Δεν έχουμε τον κύριο Γκουστίλη, θα τον έχουμε ξανά σε λιγάκι. Στις 8.458 θα αναλυθεί ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός των συμβασιούχων που θα προσληφθούν στις περιφέρειες και τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου για το 2011, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση και Οικονομίας Γιώργου Παπακοσταντίνου.
Με άλλη κοινή απόφαση των δύο υπουργών, εξάλλου, ορίζεται πως κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής στους Δήμους της χώρας θα γίνουν 6.000 προσλήψεις ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα για το τρέχον έτος. Αλλάζουμε θέμα. Στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να γίνει ο διεθνής διαγωνισμός για την ανάπτυξη θαλάσσιας αστικής συγκοινωνίας στο Θερμαϊκό Κόλπο, ενώ τον Ιούνιο θα προκηρυχθεί πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το σχεδιασμό των στάσεων με τη συμμετοχή νέων αρχιτεκτώνων ηλικίας έως 40 ετών. Στόχος είναι το έργο να υλοποιηθεί την άνοιξη του 2012. Τα παραπάνω ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σπύρος Βούγιας στη διάρκεια σύσκεψης στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, Θεσσαλονίκη. Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε τη θαλάσσια αστική συγκοινωνία στη Θεσσαλονίκη. Το Σεπτέμβριο θα αρχίσει ο ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός για τους ιδιώτες που πιστεύω ότι θα ενδιαφερθούν να φέρουν ταχύπλοα σκάφη σε μια βιώσιμη επιχείρηση, δήλωσε ο Υφυπουργός. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα τον Δήμαρχο Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου, τον κύριο Στάθη Λαφαζανίδη, ο οποίος μάλιστα βρίσκεται στην Αθήνα. Επαναλάβω το ίδιο ερώτημα, το ίδιο αρχικό ερώτημα που έθεσα και στον Αντιδήμαρχο Θέρμης. Κύριε Λαφαζανίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Είχαμε χθες παρέμβαση εισαγγελέας ό,τι αφορά τον εντοπισμό ραδιενεργών αποβλήτων στο Χιτά της Μαυροράχης. Και επιτέλους, ρωτώ εγώ, τι στείλατε στο Χιτά και σας το γύρισαν πίσω ως ραδιενεργό, για να καταλάβουμε και εμείς, γιατί δεν ξέρω τι ακριβώς. Συγκεκριμένα την Τετάρτη της Μεγάλης Εβδομάδας. Μου επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο, κύριε Λαφαζανίδη? Βεβαίως. Επιτέλους πρέπει σε αυτή τη χώρα να σοβαρευτούμε. Θα πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε τα μικρά μεγάλα και τα μεγάλα μικρά, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Ορίστε, ο λόγος σας. Βεβαίως. Απλώς στο θέμα της ραδιενέργειας και της ηλεκτρομαγνητικής ακτινογωνίας ο κόσμος δεν γνωρίζει πολλά πράγματα. Γεγονός. Μόνο με το άκουσμα των λέξεων αυτών καταλαβαίνετε ότι υπάρχει φόβος από τη στιγμή που δεν γνωρίζεις ποια είναι τα επιτρεπτά όρια, ποιες είναι οι ποσότητες που μπορεί να δεχτεί ο άνθρωπος και να έχει πρόβλημα ή ποιες είναι οι ποσότητες που δεχόμαστε καθημερινά και δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Μάλιστα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όταν πήγαν κάποια αυτοκίνητα δικά μας απορριμματοφόρα στο Χιτά να εναποθέσουν τα απορρίμματα, χτύπησε το μηχανάκι, γιατί τα αστικά απορρίμματα δεν περνάνε από τέτοιου, δεν περνούσαν τουλάχιστον από τέτοια κοντρόλ, με αποτέλεσμα, επειδή χάλασε μια πύλη, να πάνε από την άλλη. Πέρασαν από εκεί που περνάνε τα βιομηχανικά. Περνώντας από εκεί χτύπησε το μηχάνημα το οποίο υπήρχε. Σαφώς και θορυβηθήκαμε όλοι και εμείς και καθώς επίσης και οι εργαζόμενοι οι οποίοι μεταφέρουν τα φορτία, έτσι. Έπρεπε να κάνουμε κάτι για να ενημερώσουμε, παράλληλα να ενημερωθούμε εμείς τι ακριβώς συμβαίνει, αν αυτό το οποίο βρήκε το μηχάνημα δημιουργεί πρόβλημα στον ανθρώπινο οργανισμό και όλα τα παρεμφέρει. Ναι. Πήραμε ένα τηλέφωνο στον Δημόκρητο, πήραμε τα αποτελέσματα που έβγαλαν τα μηχανήματα από το Χιτά, Μαυροράχης, τα στείλαμε κάτω στο Δημόκρητο, είδαμε σε επαφή με επιστήμονες οι οποίοι έχουν γνώση πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Μας είπαν προφορικά ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα για αυτές τις ποσότητες οι οποίες βρέθηκαν, γιατί για να πειράξουν τον ανθρώπινο οργανισμό πρέπει να είναι από ένα και πάνω μεγά τόσο, αυτά ήταν νάνο. Είναι πολύ μικρές οι ποσότητες, άσχετα να χτυπάει το μηχάνημα μετά από κάποιο σημείο και μετά δείχνει πόσο ακριβώς περίπου είναι. Μας είπαν από το Δημόκρητο προφορικά ότι και να τα πάρει κάποιος αγκαλιά και να κοιμηθεί όλο το βράδυ μαζί τους δεν συμβαίνει τίποτε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για τον ανθρώπινο οργανισμό. Mm-hmm. Παράλληλα όμως μας στείλανε και έγγραφο και σε εμάς και στη Μαυροράχη, το οποίο το δείξαμε και στους εργαζόμενους του Δήμου, ότι αυτές οι ποσότητες που βρέθηκαν είναι αμελητές και δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Τότε πώς δικαιολογείται αυτό το κλίμα πανικού που έχει δημιουργηθεί, κύριε Λαφαζανίδη? Διότι εγώ αντιλαμβάνομαι από το ρεπορτάζ ότι έχει δημιουργηθεί κλίμα πανικού μεταξύ των εργαζομένων στο ΣΟΤΑ, μεταξύ των εργαζομένων στο Χιτά της Μαυροράχης. Έχουν θέσει θέμα ασφάλειας των εργαζομένων και δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο εφόσον ισχύουν αυτά που λέτε. Θα σας απαντήσω. Παρακαλώ. Τι ακριβώς έχει συμβεί στη Μαυροράχη δεν το γνωρίζω. Mm-hmm. Αλλά εγώ παίρνοντας τον γιατρό εργασίας, ο οποίος είναι άριστα ενημερωμένος γύρω από αυτά τα ζητήματα, τον οποίο έχουμε στο Δήμο. Και το έγγραφο
από το δημόσιο, το σφραγισμένο και υπογραμμένο από επιστήμονες, καθώς επίσης και ενημέρωση που είχα από το Πανεπιστήμιο, δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Πίστηκα και εγώ για αυτά τα οποία μας είπαν, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός, άλλοι είναι ειδικοί αυτοί που μας δώσανε αυτά τα στοιχεία. Και μετέφερα αυτά εδώ σε όλους τους εργαζόμενους της καθαριότητας του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου. Για να μην μίσουν και οι άνθρωποι, γιατί όπως καταλαβαίνετε το μεγαλύτερο πρόβλημα σε περίπτωση που συμβεί κάτι το έχουν αυτοί οι οποίοι κάνουν την αποκομιδή των απορριμμάτων. Προφανώς. Έπρεπε να τους ενημερώσουμε ότι πραγματικά δεν εγκυμονεί κανένας κίνδυνος ούτε για αυτούς ούτε για την οικογένειά τους, δεν για να μεταφέρουν το πρόβλημα σε αυτούς. Αυτό και έγινε με ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε και επιστημονικά γύρω από το θέμα αυτό για να μην υπάρχει κανένας πανικός. Δηλαδή προσέξτε τώρα για να καταλάβουμε, να δώσουμε λίγο τα πράγματα συνοπτικά. Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των Δήμων Θέρμης, Θεσσαλονίκης και Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου, από τους οποίους τρεις δήμους προέρχονται και τα ραδιενεργά που πήγαν στο ΧΙΤΑ, συνεχίζουν να δουλεύουν κανονικά, έχουν πιστεί όσα έχουν πει οι επιστήμονες οι οποίοι ασχολήθηκαν με το θέμα, και οι εργαζόμενοι του ΧΙΤΑ Μαυροράχης, οι οποίοι δεν έχουν αυτή την άμεση επαφή με τα συγκεκριμένα απορρίμματα, έχουν θέσει θέμα ασφάλειας. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται, κύριε Λαβαστανίδη. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί στη Μαυροράκη, δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Αλλά θέλω να προσθέσω και το εξής. Ορίστε, παρακαλώ. Εμείς για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, τι είναι αυτά τα απόβλητα, πήραμε ένα μηχάνημα από το Πανεπιστήμιο, είδαμε ποιο απορριμματοφόρο είχε το πρόβλημα και εκείνη την ημέρα και κάποιες άλλες μέρες που υπήρχε πάνω από το όριο, ας το πούμε, σύμφωνα με το μηχάνημα που αρχίζει να χτυπάει, και ελέγξαμε την όλη κατάσταση. Είδαμε ότι στο συγκεκριμένο απορριμματοφόρο, το οποίο το αδειάσαμε και μετά πήγαμε και μετρούσαμε το ποιο είναι το στοιχείο αυτό το οποίο μετράει, χτυπάει, ήταν ούρα κάποιου ατόμου το οποίο είχε κάνει κάποιες εξετάσεις. Τις εξετάσεις που συνήθως γίνονται από τα διάφορα εργαστήρια. Ναι. Οπότε και από αυτά τα οποία μας είπε και το εξειδικευμένο άτομο από το Δημόκτο, μας είπε το εξής, ότι μπορεί να κάποιο μωρό μπορεί να έχει κάνει μια εξέταση πυρηνική, βακτήρες και τέτοια να έχει βγάλει, και να χτυπάει και το πάμπερ θα κόβει. Μια ακτινογραφία, ας πούμε. Τέτοιος, μια ακτινογραφία. Δεν είναι τίποτα. Πολύ περισσότερο δέχει ο ανθρώπινος οργανισμός από την ακτινογραφία την οποία κάνει παρά το πάμπερ. Και όμως και το πάμπερ στο οποίο έχει τη δυνατότητα να χτυπήσει το μηχάνημα, δηλαδή σε αυτή την περίπτωση. Μα δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το μηχάνημα επιτέλους, δηλαδή χτυπάει σε κάθε περίπτωση, δεν το έχουν ρυθμίσει να χτυπάει όταν η ποσότητα η οποία εισέρχεται είναι μεγαλύτερη του επιτρέπτου, δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι ένα, είναι πολύ μικρές οι ποσότητες, αλλά είναι υποχρεωμένοι να δουν, να μετρήσουν. Και από τη στιγμή που μετράει, μετράνε τα νούμερα. Βλέπουν αν τα νούμερα είναι υπερβολικά, έχει καλώς. Το μηχάνημα θα χτυπήσει, ούτως ή άλλως. Αλλά στο χτύπημα που θα κάνει δείχνει ένα νούμερο. Εάν αυτό το νούμερο είναι κάτω από τα επιτρεπτά όρια, έχει καλώς. Εάν είναι πάνω, και το πάνω είναι σχετικό, γιατί πρέπει να είσαι ειδικός για να γνωρίζεις πόσο πάνω και πόση διάρκεια πρέπει να έχει. Και αυτό το πόσο πάνω ήταν καθιστικό για μας, γιατί ήταν το νούμερο πολύ μικρό, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Δημοκρίτου. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Λαφαζανίδη, να πούμε και το εξής, ότι είναι δικαιολογημένος ο φόβος των εργαζομένων, διότι πράγματι η λέξη